ελευθερία που αφορά και στο περιβάλλον. Φυσικά. Και στο περιβάλλον. Στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον. Εκτός από τα εργασιακά ζητήματα, το μοντέλο διαχείρισης και τα σχετικά, έχει να κάνει και με το περιβάλλον. Και με τη γνωστή κατάσταση των ανεξέλεκτων χωματερών και με το ότι συγκεντρώνεται τώρα στις πόλεις κτλ. Η κυβέρνηση έφτασε στο όριο ότι σε σχέση. Δεν είναι τη αρμοδιότητά, αλλά το λέω και ως πολιτική διαχείριση. Έφτασε στα όρια τη σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε χτες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν από ό,τι βλέπουμε τις κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι στα όρια η καλύτερη δυνατή πρόταση, η καλύτερη δυνατή που τηρεί την νομιμότητα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και οι λύσεις είναι δεδομένες, δεν μπορεί να τις εφεύρει η κυβέρνηση. Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Τελεία. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να μπει κανείς σε ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν δύο άλλες λύσεις. Οι ιδιωτικοί εργολάβοι, τους οποίους η κυβέρνηση δεν προκρίνει ως λύση, και φυσικά οι κοινωνικοσυνεταιριστικές μορφές οργάνωσης των εργαζομένων, οι οποίοι προβλέπονται στις δημόσιες προμήθειες ότι μπορεί να υπάρχει ειδική προκήρυξη μόνο για κοινωνικό συνεδρίο. Η κυβέρνηση δεν πάει σε αυτές τις λύσεις, πάει στη μονιμότητα. Η λύση λοιπόν πάει στη μονιμότητα μέσω ΑΣΕΠ. Αυτή είναι η μόνη λύση. Ευθύνες έχει η κυβέρνηση για την κατάσταση που έφτασε μέχρι εδώ, κύριε Υπουργέ? Η κυβέρνηση κληρονόμησε μια κατάσταση και ένα καθεστώς. Το συγκεκριμένο δεν το κληρονόμησε, το δημιούργησε. Έχει κληρονόμησει άλλα κακά πράγματα. Εντάξει τώρα. Κληρονόμησε ένα καθεστώς το οποίο δεν είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις του ΑΣΕΠ. Δεν είχαν δημιουργηθεί ένα σύστημα. Οπότε είχαμε κατηγορίες εργαζομένων στις οποίες δόθηκε παράταση ουσιαστικά στις συμβάσεις που είχαν. Τώρα έφτασε όμως το σημείο που πρέπει να πάρθει απόφαση. Η πρόταση κυβέρνηση νομίζω είναι η πιο λογική από όλες. Μονιμοποίηση μέσω ΑΣΕΠ και μάξιμο με ελαστικά τα κριτήρια πρημοδότησης που να είναι συμβατά και με χθες, τον... Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό κάτι άλλο. Αυτό όμως μπορεί να είναι και πρόκλημα και για τους υπόλοιπους συμβασίουχους στον δημόσιο τομέα. Γιατί έχουμε χιλιάδες συμβασίουχους παντού. Ο άλλος δηλαδή, αν προσφύγει τώρα, δεν θα δικαιωθεί, σου λέει: ορίστε. Η απόφαση υπάρχει για αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί όχι κι εγώ. Και να γεμίσει ο τόπος πάλι μόνιμος. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα κανόνα που πρέπει να τηρείται αυτός ο κανόνας. Μπορεί να μην ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά για την άλλο δημόσιο ισχύει. Όπου υπάρχουν συμβασιούχοι και επειδή είναι δεδομένο ότι δεν μπορούν να υπάρχουν παρατάσεις πλέον, δεν, δηλαδή δεν είναι δεν η αποφάση, δεν προβλέπεται. Τι να κάνουν τώρα. Γι' αυτό πέφτουν στο ελεκτικό συνέδριο ή θα πέσουν στο ΣΤΕ. Δεν υπάρχει δεδομένο. Άρα όπου υπάρχουν παρατεταμένες συμβάσεις πέρα από τα προβλεπόμενα από τον νόμο, 8 μήνες κτλ. Η λύση πρέπει να τηρηθεί μέσω αντίστοιχων διαγωνισμών. Αν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, φαντάζομαι ότι επιτρέπεται να δοθεί μια προσωρινή παράταση και στους εργαζόμενους μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση αναζητάει μια λύση η οποία εξαντλεί και τα όρια της νομιμότητας και είναι θετική ως προς την επίλυση αυτού του προβλήματος και ως προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι έκτακτοι με προσωρινές συμβάσεις, ενώ έτσι δίνεται μια διέξοδος σύνομης νομιμοποίησης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του ζητήματος. Το άλλο που είναι και θα λέει κανείς, είναι συνδεδεμένο και με το περιβάλλον και με το ενεργειακό. Δηλαδή η ιστορία της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι μια υπόθεση που πρέπει να ανοίξετε επιτέλους και να τελειώνει. Δηλαδή, χρόνια τώρα συζητάμε τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια, πώς θα τα διαχειριστούμε. Πρόκειται για τεράστια ποσά από την μια πλευρά και τεχνολογικά η ανάπτυξη που έχει υπάρξει στη διαχείρισή τους παγκοσμίως δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να πάει σε λύσεις που θα την ωφελήσουν ακόμα και οικονομικά. Δεν είναι ώρα πια, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ και επαυξάνω. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, έκανε τον εθνικό σχεδιασμό που ήταν επιβεβλημένο να γίνει με τους ευρωπαϊκούς στόχους, δηλαδή 50% ανακύκλωση στην πηγή, 50% διαχείριση. Έφτιαξε λοιπόν 13 περιφερειακά σχέδια που συνάδουν με αυτό. Δεύτερον, έχει ολοκληρώσει τους 12 από τους 13 διαγωνισμούς σε επίπεδο περιφερειών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης κάποιες από αυτές, εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες σε άλλη. Όπου υπήρχαν έτοιμες λύσεις,
Case Date και τα λοιπά, τα προχώρησε. Οπότε ορισμένες περιφέρειες θα προχωρήσουν με ΣΔΙΤ, ορισμένες περιφέρειες θα προχωρήσουν με έργα της περιφέρειας, με διαχειριστή την περιφέρεια, δηλαδή δημόσια έργα. Αλλά είμαστε στο στάδιο για πρώτη φορά που είμαστε πολύ κοντά σε μια ικανοποιητική λύση. Δεν θα έλεγα άριστη, γιατί θα έπρεπε να το έχουμε κλείσει προδεκαετίας αυτό και σήμερα να κάνουμε άλλα πολύ πιο προχωρημένα πράγματα από αυτά. Αλλά έχει γίνει μια μεγάλη πρόοδος, νομίζω, και σε 2-3 χρόνια υπάρχει ελπίδα να έχουμε μια πολύ καλύτερη διαχείριση. Έχουμε κάνει και το τρίτο και βασικό για πρώτη φορά τα στερεά απόβλητα και τα πολύ σκληρά επίσης είναι μέσα στον προγραμματισμό και γίνονται έργα. Έχει γίνει μια πρόοδος, αλλά και έχει γίνει μια πρόοδος για να μην ωραιοποιούμε τα πράγματα υπό το βάρος ευρωπαϊκών προστήμων και καθυστερήσεων. Υπό, υπό την πίεση. Έπρεπε να είχαμε κάνει χρόνια, αλλά υπογραμμίζω τα τελευταία 1,5 χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν και θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Ρωτάνε πάντως κάποιοι εδώ, γιατί δεν πάμε και στην ιστορία των απορριμμάτων και της αποκομιδής και εδώ σε ένα μεικτό σύστημα. Όπως έχουν γίνει επιτυχημένα μοντέλα τέτοια. Γιατί αυτό πρέπει να το αποκλείσουμε, δηλαδή, και μάλιστα απαιτούν οι εργαζόμενοι να μπει και στο νόμο ότι απαγορεύονται οι ιδιώτες. Για ποιο λόγο? Όταν σε μια χώρα που έχουμε υποθηκεύσει το μέλλον της για 100 χρόνια όλου του δημοσίου πλούτου, στα σκουπίδια κολλήσαμε και λέμε όχι, εκεί θα έχουμε μόνιμος. Γιατί? Τα μοντέλα σας είπα είναι τρία, δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε. Αλλά... Όχι, λέω γενικότερα, γιατί, γιατί δεν είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Άλλο αν κάνετε μια επιλογή άλφα σήμερα. Μπορεί, εμείς προτιμούμε το ένα μοντέλο, τα δύο από τα τρία μοντέλα. Δεν απαγορεύεται το τρίτο. Οι Δήμοι είναι ανοιχτοί να κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως ξέρετε, δεν επιβάλλει. Και επιπλέον να πάρουν και κάποιες αρμοδιότητες παραπάνω. Μοντέλο, όχι, το Δήμαρχο αυτό θέλει. Τα δύο μοντέλα που θεωρεί πιο σημαντικά. Επειδή σε λίγο θα έχουμε και το Δήμαρχο της Αθήνας και το Δήμαρχο του Πειραιά, είχαμε και την παρέμβαση προχτές του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, τον τρίτο μεγάλο πόλο δηλαδή στην πραγματικότητα. Σχεδόν όλοι φωνάζουν, θα το δείτε και αργότερα, αφήστε τους Δήμους να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι. Άκουγα τον κύριο Μπουτάρη χτες, προχτές, ας πούμε, να λέει αυτό αφήστε μας, παιδιά. Δεν είμαστε εκλεγμένοι. Είμαστε, αφήστε μας να δουλέψουμε. Θα δούμε έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, με τη διαχείριση κτλ. Είστε σε ένα συντονισμό και ιδιαίτερα με τους μεγάλους Δήμους. Δηλαδή η χώρα έχει άντε 10, να το πω, μεγάλους Δήμους μαζί με την πρωτεύουσα. Είστε σε μια κοινή πορεία, σε ένα συντονισμό, σε μια συνεννόηση, ή είμαστε κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα με τα σκουπίδια. Μεθαύριο έχουμε ένα πρόβλημα, ξέρω, με τις συμβάσεις. Πάρα μεθαύριο έχουμε ένα πρόβλημα με το αυτό. Καταπερίσταση. Γιατί ο εθνικός σχεδιασμός θέλει συμμετοχή πολλών. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση προφανώς κινείται μέσα σε. Έχει μια στρατηγική. Όλα αυτά που συζητήσαμε και πριν γίνεται από. Αποκινούμε τις περιφέρειες. Δεν γίνεται και ο εθνικός σχεδιασμός και τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης δεν γίνονται και στους Δήμους φυσικά. Σήμερα αντιμετωπίζεται ένα κοινό πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση πρόκρινε μια λύση η οποία είναι η καλύτερη δυνατή. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, αν δείτε όλους τους Δήμους, οι Δήμοι τα έχουν όλα τα συστήματα. Θα διαπιστώσετε ότι μερικοί έχουν μεικτά συστήματα, μερικοί έχουν. Αλλά έχουν ευχέρεια με βάση τον νόμο, το με δικές τους επιλογές. Και οι Δήμοι κρίνονται και οι Δήμαρχοι κρίνονται και με βάση τις επιλογές που κάνουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, επειδή ο Δήμαρχος Αθηνών βρίσκεται εκτός Ελλάδος, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Να μας πει και ο κύριος Καμίνης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ο Δήμαρχος. Μίλησε για άστοχη και υπερβολική απόφαση από την ΠΟΕΟΤΑ, τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και τους κάλεσε να επιστρέψουν στην εργασία. Το ερώτημα προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, που είναι και ο επικεφαλής του κεντρικού Δήμου, ας πούμε, που ίσως αντιμετωπίζει και τα μεγαλύτερα προβλήματα.